η απόκοσμη θέα μιας πόλης σε πλήρη παύση. Οι εικόνες που κατέγραψε το drone της Κρήτη TV κόβουν την ανάσα. Ο κορονοϊός κατάφερε να κλείσει στο σπίτι τους Ηρακλιώτες μία ακόμα ημέρα. Μετρημένοι στα δάχτυλα είναι πλέον οι πολίτες που κυκλοφορούν ακόμα και στην άλλοτε πολύ βουή παλιά αγορά. Άδειοι και οι κεντρικοί άξονες της πόλης, με ελάχιστα αυτοκίνητα να κινούνται και στην παραλιακή. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών υπάκουσε στο μήνυμα των αρχών «Μένουμε σπίτι», χωρίς να λείπουν όμως και οι περιπτώσεις όσων πήραν το μπιλιέτο των 150 ευρώ για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Την Τρίτη, 131 άτομα έλαβαν πρόστιμα σε όλη την Κρήτη, ενώ ένας επιχειρηματίας συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να έχει σε λειτουργία κατάστημα που θα έπρεπε υποχρεωτικά να παραμένει κλειστό. Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, οι αστυνομικοί είχαν επιβάλει 61 ακόμα πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις, με τους ελέγχους να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Σε όλη τη χώρα, από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ημερομηνία έναρξης του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 13.958 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα πρόστιμα.